Αλμυρού, τελευταίο μάτς του πρωταθλήματος, όπου μπήκε πολύ δυνατά και στα πρώτα δευτερόλεπτα με τον Καϊμακαμούδη άνοιξε το σκορ. Πέτυχε το 0-1 η ομάδα του Ατσαλένιου. Ωστόσο, ο Αλμυρός αντέδρασε, έφτασε στο 1-1 με τον Δαμιανάκη. Ισοφάρισε η ομάδα του Δημήτρη Βολονάκη σε ένα παιχνίδι που ούτως ή άλλως είχε εξέλιξη με πάρα πολλά γκολ, με αγγλικό σκορ, όπου έφτασε σε δεύτερο γκολ πάλι με τον Καϊμακαμούδη. Στο 31ο λεπτό, η ομάδα του Ατσαλένιου όμως στο τέλος του ημιχρόνου δέχτηκε δεύτερο γκολ από τον Κουράκη, έγινε το 2-2. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Αλμυρός ήταν αυτός που πήρε το προβάδισμα. Ένα γκολ, το τρίτο για την ομάδα του Δημήτρη Βολονάκη, πολύ σημαντικό στην εξέλιξη του αγώνα με τον Ξενοχτιστάκη, και πολύ όμορφο γκολ από τον Αζίζη. Καταπληκτικό το τελείωμα στο 75 για την ομάδα του Γαζίου, η οποία έφτασε στο 4-2. Η ομάδα του προσφυγικού προαστίου προσπάθησε και με τον Καϊμακαμούδη βρήκε ένα γκολ. Μπήκε στο μάτς, πέτυχε το 4-3, έχασε και ευκαιρία στο τέλος ο Καϊμακαμούδης. Και ήρθαμε να κάνουμε έτσι το τελευταίο παιχνίδι, να έχουμε την απόδοση, να έχουμε τον τρόπο παιχνιδιού που είχαμε σε όλα τα παιχνίδια. Έτσι, θέλαμε να δώσουμε και λεπτά συμμετοχή σε παιδιά τα οποία δεν είχαν όλο αυτό το μίνι πρωτάθλημα. Έγινε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι με τον Αλμυρό. Μπήκαν 7 γκολ. Πολύ σημαντική νίκη, το οποίο ήταν το ζητούμενο για μας απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα όπως είναι ο ΠΟΑ. Να αναρχηθούμε κι άλλο στο βαθμολογικό πίνακα και να κλείσουμε με ιδανικό τρόπο την χρονιά. Αυτό είχαμε πει και με τα παιδιά πριν το παιχνίδι.